Καλημερίζω ευθύς αμέσως και την κυρία Μαρία Καλουδιώτη, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το Συνδυασμό Δικαίωμα στην Πόλη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό, έτσι για να μπούμε μέσα στην προεκλογική επικαιρότητα για άλλη μία φορά. Μέρες τελειώνουν ούτως ή άλλως. Πέμπτη 28, πέμπτη την ερχόμενη Πέμπτη που ο μήνας έχει πέντε, θα μπορείτε να ακούτε τους υποψηφίους και τις δικές τους τις σκέψεις με αυτά τα οποία ο καθένας μέσα από το δικό του, είτε το συνδυασμό, είτε την προσωπική του την απορία, είτε την δική του την εμπειρία, έχει κατά νου για το Ηράκλειο ή την περιφέρεια Κρήτης. Κυρία Καλουδιώτη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, ευχαριστώ. Ποιες είναι οι δικές σας οι σκέψεις για αυτό το Ηράκλειο? Η αυτοδιοίκηση δεν είναι άγνωστη για εσάς ούτως ή άλλως. Όχι, δημοτική σύμβουλος και από το 2014 έως σήμερα με τους ενεργούς πολίτες, για να θυμίσω, έτσι. Με τους ενεργούς πολίτες και επικεφαλής των Ηλία του Λιγερό. Έτσι. Είναι μια μεγάλη εμπειρία την οποία καταθέτω στο νέο ψηφοδέλτιο μαζί και με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους που προερχόμαστε από τον ίδιο χώρο, τον Σπύρο το Δοκιανάκη και τον Τάσο τον Τσατσάκη. Πήγαμε ως ομάδα, προχωρήσαμε δηλαδή ως ομάδα και έχοντας υπόψη μερικές διακηρύξεις του κυρίου Καλοκαιρινού, καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις σε μια προγραμματική συμφωνία. Άρα δηλαδή κάπου συμφωνήσατε για να προχωρήσετε, έτσι? Σε αρκετά πράγματα, γιατί πρέπει να ξέρει ο κάθε ακροατής που ακούει ότι ποτέ δεν μπορείς να συμφωνήσεις το 100% των θεμάτων. Θα υπάρξει αντίλογος, θα έχεις τη δική σου πρόταση, θα υπάρξει άλλη πρόταση από εκεί και κάπου υπάρχει ένας μέσος όρος. Ναι, πήγαμε με προτάσεις και μπορούμε να πούμε ότι έγιναν αποδεκτές. Ωραία. Στην πλειοψηφία τους. Εγώ θα σας ρωτούσα το εξής. Πήγατε με προτάσεις, ας δούμε ποιος είναι ο τίτλος των προτάσεων αυτών για το Ηράκλειο και πείτε μας ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, γιατί δεν μιλάμε απλά για συμφωνία, μιλάμε για μια συνεργασία, θα έλεγα καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν πήγαμε, δεν ήμασταν και από τους πρώτους, περιμέναμε να γίνουν οι συζητήσεις. Το επίκεντρο να είναι ο άνθρωπος, είναι, θα έβαζα έναν τίτλο. Επίκεντρο ο άνθρωπος. Το δεύτερο που θα βάλαμε είναι να προχωρήσουν ορισμένα έργα στο Ηράκλειο, παρόλο που ο Δήμος μας δεν είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι χρεωμένος με 9 εκατομμύρια. Το έχουν πληροφορηθεί οι πολίτες, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη μέρα. Το τρίτο είναι, εκτός από τα έργα που πρέπει να προχωρήσουν και να συμβασιοποιηθούν, είναι να υπάρξει έργο στις γειτονιές του Ηρακλείου, γιατί οι γειτονιές του Ηρακλείου είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν έχουν δει κάτι διαφορετικό. Όποιος τα περπατήσει θα δει. Ναι, ο σταυρός της πόλης, ναι, το κέντρο της πόλης, ναι, αλλά Ηράκλειο δεν είναι το κέντρο της πόλης. Είναι τα χωριά μας, είναι το πρόβλημα με το νερό, είναι το πρόβλημα με την ίδρυση και την άρδευση. Δεν μπορεί, ας πούμε, το 2023 να έχουμε μια πόλη στην οποία στις ταράτσες να έχουμε μόνο ντεπόζιτα. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το νερό. Και αυτό το λέω γιατί θα έχετε δει και παρεμβάσεις του κυρίου Λιγερού, παρόλο που έχει αποστρατευτεί, καπώς το λέει ο κόσμος, από την ενεργό πολιτική. Δηλαδή την επόμενη σεζόν δεν θα είναι κάπου στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίζει να παρεμβαίνει με προτάσεις για διάφορα σοβαρά ζητήματα, είτε αυτά είναι τα οικονομικά του Δήμου, είτε είναι το νερό του Δήμου, και ισχύουν αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρει στα άρθρα του. Το άλλο, το τελευταίο που νομίζω ότι πρέπει να δούμε, είναι το πώς δεν θα επιβαρυνθεί ο πολίτης μέσα από την οικονομική δυσχέρεια που έχει επέλθει ο Δήμος Ηρακλείου. Δηλαδή δεν είναι λύση, να το πούμε, να αυξηθούν τα τέλη. Δεν είναι λύση αυτή. Εμείς κάνουμε μερικές προτάσεις και νομίζω ότι θα το προχωρήσουμε. Το νερό, από ό,τι ξέρετε, ήδη έχει αρχίσει ένα μεγάλο έργο στο Δήμο Ηρακλείου από την προηγούμενη κυβέρνηση για να αντικατασταθούν οι σωλήνες που μεταφέρουν το νερό. Πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τον αλμυρό
Η δική μας πρόταση είναι όχι με αφαλάτωση, γιατί είναι και πανάκριβη και δεν αξίζει τον κόπο, αλλά να αξιοποιούμε το νερό του Αλμυρού τους χειμωνιάτικους μήνες που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να το αποθηκεύουμε και να το συνδέουμε με τον αποσαλέμι. Και εννοείται να φτιαχτεί όλο το δίκτυο, το οποίο χάνεται αν δείτε τα 2/3 του νερού χάνονται στο Ηράκλειο. Είναι κακό το δίκτυο. Καλά, κάθε κεφάλαιο βέβαια το οποίο κάθε κεφάλαιο χρειάζεται ώρες. Έλεγα προχθές κάπου ότι, και το γράφω και στο φυλάδιό μου, ότι το 90% των αποφάσεων μιας δημοτικής αρχής, εάν υπάρχει συζήτηση, είναι ομόφωνες με τις αυτές της αντιπολίτευσης. Αλλά να υπάρχει συζήτηση, διαβούλευση. Δεν μπορεί σε ένα Δήμο να έχει αυτή είναι η άποψή μου και να την περνάς με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης το 90% των αποφάσεων. Εγώ αυτό το κρατάω. Και αμέσως νομίζω, πάτε κυρία Καλουδιώτη, σε εκείνο το άλλο το οποίο το έχετε ζήσει, το έχετε παλέψει, αλλά από την άλλη νομίζω ότι θα συνεχίσει να παλεύει η όποια δημοτική αρχή, γιατί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης πραγματικά είναι σε αμφισβήτηση. Έτσι φαίνεται με τις αποφάσεις. Γενικά της πολιτικής. Γενικά της πολιτικής. Η νέα γενιά δεν πάει να ψηφίσει. Απαξιεί εντελώς. Νιώθει ότι είναι κάτι που δεν την αφορά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο όμως από κάπου εκπορεύεται, έτσι. Κάπως μας ήρθε. Δεν ξυπνήσανε. Όχι, δεν μας ήρθε. Νιώθουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Ματέως νιώθουν τα παιδιά. Εγώ ζω τόσα χρόνια μες στα σχολεία, το ξέρετε. Mm-hmm. Τα παιδιά νιώθουν ματέωση. Αν ο πολιτικός δεν είναι ένας από αυτούς και είναι κάποιος άνθρωπος του θα κάνω αυτό, θα τον βλέπουν κάποιοι 4 χρόνια, κάνει περιοδίες κάθε 4 χρόνια, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ τα συμβούλια νέων που προβλέπει ο νόμος? Ποτέ. Να προτείνουν τα παιδιά πράγματα για τη γειτονιά τους, για τον εαυτό τους, για τη ζωή τους? Η αλήθεια είναι πως όχι, και όσες φορές και εγώ μέσα από τη δική μου τη γειτονιά ή από το δικό μου το διαμέρισμα προσπάθησα με έναν τρόπο να ενεργοποιήσω όλο αυτό το σύστημα, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι επικοδομητικό για να ασχολούνται τα παιδιά, για να κινείται το ενδιαφέρον των εφήβων, ήμασταν στο ναι, σαφέστατα, θεωρητικά, αλλά από εκεί και κάτω, ξέρετε, φέρτε μας και τις προτάσεις σας. Δεν υπήρχαν προτάσεις. Ναι, και οι προτάσεις πάντα είναι επιθεωρητικού, όχι πρακτικού. Mm. Τα παιδιά δεν μπορούν να... Μα τον λέω παιδιά κάτω από 25 χρονών. Χθες πήγα να πάρω ένα καφέ σε ένα καφέ και τη λέω θα ψηφίσεις, να σου αφήσω την κάρτα. Μου λέει μπα, δεν πάω καθόλου να ψηφίσω. Ναι, ναι. Κάνω αυτή για μένα. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Γιατί τα παιδιά δεν πάνε να ψηφίσουν, γιατί νιώθουν ότι δεν τα αφορά. Τα έχουν κουράσει προτάσεις για το νερό, προτάσεις, δηλαδή αυτά που θεωρούν. Όταν, κυρία Καλουδιάτη, οι αποφάσεις δεν έχουν να κάνουν με τους νέους ανθρώπους. Όταν οι αποφάσεις βλέπουν και βιώνουν έχουν να κάνουν με αυτό το κατεστημένο, με συγχωρείτε, ούτε εγώ θα πήγαινα. Συμφωνώ. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι κάνω ρίξη, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αυτό το κρίνουν οι υπόλοιποι, ότι προσπαθώ να κάνω ρήξεις όπου βρίσκομαι και να αναδεικνύω πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, η Καλουδιώτη Μαρία θα ασχοληθεί την επόμενη μέρα επί παντός επιστητού, γιατί δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω όλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας μηχανικός θα πρέπει να δώσει πρόταση για το άλλο. Εγώ θα δώσω πρόταση για την παιδεία, τον αθλητισμό, τα αδέσποτα, τον πολιτισμό, με αυτά που ασχολούμαι. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει. Έχει άξιους ανθρώπους ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός στο πλάι του. Έχει ένα καλό ψηφοδέλτιο. Και έχει ανθρώπους με γνώσεις, βαθιές γνώσεις. Πήγατε στο κομμάτι της απαξίωσης της πολιτικής από τους νέους, αλλά εκείνο το άλλο λίγο. Ένα θέμα όμως που πρέπει να δείξουμε και αυτό τώρα. Ένας πανεπιστημιακός κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο. Τι έχει να κερδίσει προσωπικά? Να το δούμε και λίγο έτσι. Είναι ένα όνομα στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο τον ξέρει τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό μέσω ιδρυμάτων, μέσω του μουσείου, του Ιστορικού Μουσείου κλπ. Και των δράσεών των υπόλοιπων. Καθηγητής Πανεπιστημίου.
και βγαίνει, να το πω έτσι, το κουρμπέτι που λέμε στην Καθημιλουμένη, να γίνει δήμαρχος. Για ποιο λόγο? Τι είναι αυτό που τον παρακινεί? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Εγώ το θέτω πάντα εκεί που συζητώ με τους συνομιλητές μου. Αναγκάζεται αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα πολιτικό όν το οποίο έχει πίσω του μια ιστορία που λέει ο κόσμος ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Mm-hmm. Κάπως έτσι παρακινηθήκαμε να πάμε στο πλευρό του. Τι είναι αυτό που τον κατέβασε? Mm-hmm. Παρακολουθώντας λοιπόν και το πρόγραμμά του, νομίζω ότι πρέπει να κάνει ακόμη μια προσπάθεια προς την πλευρά των νέων. Και το έλεγα προχθές. Πρέπει να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια προς την πλευρά των νέων. Και εκεί υπάρχουν προτάσεις. Mm-hmm. Ακόμα και μετά αν εκλεγεί, πολλές προτάσεις για να τις προσεγγίσει για την επόμενη. Μάλιστα. Τίποτα λοιπόν δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο. Το δικαίωμα στην πόλη το διεκδικείς. Το δικό μου σύνθημα είναι αυτό ακριβώς. Κανένα δικαίωμα δεν είναι αυτονόητο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν άνθρωποι που να ενεργοποιηθούν πάνω στα δικαιώματα των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας, έτσι που το δικαίωμα να είναι υποχρέωση του Δήμου. Το δικαίωμα το δικό σου, το δικό μου, να είναι υποχρέωση του Δήμου. Κύριε Καλουδιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις σκέψεις σας. Μοιραστήκαμε τις σκέψεις σας. Κουβεντιάσαμε πάνω, έτσι. Ναι, μερικές από τις σκέψεις μας. Ίσως καλό είναι να το δούμε και την επόμενη μέρα. Και μια ευχή. Όσοι ενεργοποιούνται τώρα, σήμερα προεκλογικά, αν, γιατί ο νόμος έχει δώσει ένα απίστευτο αριθμό υποψηφίων, απίστευτο. Είναι πάρα πολύ υποψήφιοι σε 4 ψηφοδέλτια. Αν η αρχαία Αθήνα πολίτες, στο πιάτο μας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ενεργοί πολίτες και την επόμενη μέρα, θεωρώ ότι θα έχει πάει ένα βήμα πιο μπροστά η πόλη μας. Mm-hmm. Δηλαδή να συνεχίσουν να κυνηγάνε. Λοιπόν. Και όχι απλά επειδή είναι υποψήφιοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ. Yeah.